your next destination. We're about to see something passing by, over. Τι γελάς, Στεφανάκη, βλέπεις τίποτα παράξενο? Είσαι πολύ αστείος με το σκουφάκι, ρε Βαγγελάκη. Τα αστείο που είναι, δε μου πεις. Χριστούγεννα έρχονται. Κουμπλεξικέ, κουμπλεξικέ. Καλά ρε, δεν λέω γι' αυτό. Είδα νωρίτερα απόξενες στο κεφάλι σαν πάνω από το σκουφάκι και πήγαινε φούντα πέρα δόθη, είχες πολύ πλάκα. Και τι θέλεις να κάνω, ρε Στεφανάκη, αφού μέτρω για το κεφάλι μου? Θα μπορούσες να βγάλεις το σκουφάκι και να ξυθείς. Εκτός κι αν έχεις ψήρες. Τι ψήρες ρε, είσαι με τα καλάς. Εγώ πάντως πάω στοίχημα ότι η μάνα σου έβαλε ψηρόσκουλ. Και φόρεσες και το σκουφάκι για να σκάσνε ψήρες. Ναι, γέλα, γέλασε. Θα στο ξεκίσω μετά το όνειρο σένα. Τεφανάκι, πολλά έργα επιστημονικής φαντασίας βλέπεις. Να τα κόψεις. Έχεις το καλό από εδώ. Βλάκα. Βλάκα εσύ και φαίνεσαι ρε. Τότε γιατί δεν έβγαζες το σκουφάκι να ξυθείς? Άστα αυτά σημαίνανε τώρα. Να σπω ρε Στεφανάκη, εσένα μας σε τρώει ο κόλος κατεβάζει το παντελόνι. Όχι. Τότε σταμάτα τις βλακείς γιατί θα μου φύγει καμιά δέσποτη. Αι μπράβο. Μπράβο Βαγγελάκη, καλά τον έκανες. Ναι καλά, γι' αυτό γέλαγες νωρίτερα. Αι μη σπιάσω τους κορδοπλέκτρες και τις δέσω κόμπο. Αμάν. Γρήγορα όλοι μέσα στην τάξη. Άντε μπράβο. Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα γράψουμε διαγώνισμα. Βγάλτε γρήγορα μια κόλλα χαρτί. Βαγγελάτσι, τι βλέπω, θα μας κάνεις εσύ σήμερα μάθημα. Όχι κυρία, πλάκα έκανα. Τι μάθημα να κάνω εγώ? Σηκώνεις εδώ ότι να κάνεις το θρανίο σου. Άντε μπράβο. Μάλιστα κυρία. Ρόμπα έγινε σε τσάκουση. Βαγγελάτσι φρόνιμα. Θα σε βγάλω έξω. Στο διάδρομο, όχι στο προάβλιο, κάνει πούντα. Βαγγελάτσι, άστησα χλαμάρες. Επιτέλους, σοβαρέψου. Όχι, όχι κυρία, είναι παγίδα λέει ο πατέρας μου. Όλο οι ξυπνάδες. Λοιπόν, ποιο παιδάτσι θα μας πει? Έχουμε 20 βερίκοκα. Την πρώτη ώρα τρώμε τα 10. Τη δεύτερη ώρα τρώμε άλλα 10. Τι μένει? Κυρία, κυρία, να πού? Πες μας για νάτσι. Αφού τα φάγαμε όλα, κυρία, μηδέν μένει. Λάθος. Σωστό είναι, Βαγγελάτσι. Γιατί είναι λάθος? Περιμένετε λίγο. Ρε Γιαννάκη, για πες. Εσύ τα βρήκω κατά τρως μαζί με τα κουκούτσα. Βαγγελάκι, να σου πούν αλήθεια, δοκίμασα μία φορά. Αλλά δεν τρώγονταν, ήταν σκληρά. Επομένως, κυρία, τρώγοντας τα βρήκοκα, μας μένει 20 κουκούτσα. Κατάλαβα τι. Σαχλαμάρες. Νέτσοξε, γι' αυτό κάνει έτσι. Τι είπες, Βαγγελάτσι? Εγώ. Τίποτα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι αν το συνεχίσεις, θα στείλω ένα ωραίο γραμματάτσι στον πατέρα σου και μετά βγάλ τα πέρα, κακομοίρη μου. Άιντε, μπράβο. Κυρία, δεν σας είχα για αντροχωρίστρα. Μπράβο. Τι αντροχωρίστρα, παιδάτσι μου, τι είναι αυτά που λες? Κυρία, μα δει μάνα γράμμα που άλλη μέσα στο σπίτι. Θα γίνεις πόψη εκεί μέσα. Δεν του λυπάστε τον καημένο τον πατέρα μου? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν μπορούν να ακούω άλλες ιδίες. Ποιο παιδάτσι θα μας πει μία λέξη με τρία ου? Έλα, Στεφανάτσι. Πουσουκού, κυρία. Πουσουκού? Τι λέξη είναι αυτή, ωραία, Στεφανάτσι? Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, κυρία. Δεν το έχετε ακούσει? Στεφανάτσι, αυτή η λέξη δεν υπάρχει. Έλα Γιαννάτσι, για πες μας εσύ. Μουστοκούλουρο, κυρία. Ατσομένα ναι μωρέ. Πίνασες Γιαννάκι? Μπράβο Γιαννάτσι, υπέροχα. Βαγγελάτσι, σου έχω πει να μη σχολιάζεις. Για πες μας κι εσύ. Μελομακάρονο. Το μελομακάρονο, Βαγγελάτσι, δεν έχει ου. Έχει τρία ο. Για προσπάθησε πάλι. Κοίτα να δεις τώρα. Α, το βρήκα. Μπουφάν.
Καλά, δεν λέω εγώ ότι είσαι όλο η ξυπνάδα. Πού τα βρήκες τα τρία ου? Ένας του Μποφάν και δύο στην Κουκούλα. Έχει άλλον εξυπνότερο από σένα η μάνα σου, ρε. Τελικά σας παρακαλώ πολύ, πάλι τα ίδια τα λέμε. Σας έχω πει, είμαι μοναχοπέδι. Τι να σου πω, παιδάκι μου, τι να σου πω. Δεν βγάζω άκρη με σένα. Πάμε τώρα να λύσουμε ένα μικρό αριθμητικό προβληματάκι. Έστω ότι εγώ είμαι πελάτησα και εσείς έχετε μανάβικο. Έρχομαι λοιπόν να ψωνίσω 1 κιλό πατάτες που έχουν 0,80 ευρώ το κιλό, 1 κιλό ντομάτες που έχουν 1,30 ευρώ το κιλό και 2 κιλά αχλάδια που έχουν επίσης 1,30 ευρώ το κιλό. Τι πρέπει να σας δώσω? Ρενίτσα, μήπως θέλεις να μας πεις εσύ που δεν μίλησες καθόλου σήμερα? Κυρία, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι πρισμένη. Έβγαλε ένα δόντ χτες και είναι πονάει πολύ σήμερα. Δεν πειράζει. Δεν μας λες εσύ τότε, Βατζελάτσι, γιατί θα χτυπήσει και το κουδούνι. Άντε λίγο γρήγορα. Είπατε τι πρέπει να μας δώσετε, ε? Κυρία, αφήστε το καλύτερα. Μας τα δίνετε αύριο. Τώρα σας ξέρουμε, είστε καλή πελάτσα σας. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι δυσκολεύεστε λιγάκι, θα σκεφτείτε στο σπίτι σας και θα μου απαντήσετε αύριο. Από ό,τι βλέπω έχουμε 5 λεπτάκια ακόμη. Εχθές σας είπα να διαβάσετε λίγα πραγματάκια για τον Όμερο. Για πες μας, Στεφανάτσι. Κυρία, ο Όμερος ήταν αυτός που έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Μπράβο, Στεφανάτσι. Έλα και εσύ, Γιαννάτσι. Ο Όμηρος, κυρία, μας λέει για τις περιπέτειες του Οδυσσέα, που θέλει να γυρίσει την πατρίδα του, την Ιθάκη. Πάρα πολύ σωστά, Γιαννάτσι. Βατζελάτσι. Βατζελάτσι, σήκω στον πίνακα γρήγορα. Γιατί τι έκανα? Γιατί έτσι θέλω εγώ. Σήκω πάνω γρήγορα. Ορίστε, τι θέλετε? Πες στους συμμαθητές σου τι διάβασες για τον Όμηρο. Είστε σίγουρο? Έλα, παιδάτσι μου, τελείωνε, θα χτυπήσει το κουδούνι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας πω λίγο έτσι την κεντρική ιδέα, να καταλάβετε. Απάνω εκεί τις τρία σταυνά που είναι σαν χειρομέρια, καθόταν ο Όμηρος με το σοφλάκι στα χέρια. Και εκεί που είχε πασαλφθεί και του τρέχαν τα τζατζίκια, του έπως το είπε να αρχινείς και σήκωσε τα μανίκια. Ρε τρόμπα γαμέμνο, να μας πήραν η λινίτσα. Στα λίγα γόλα δεν μ' άκυγες, με το έπαιζες τρελίτσα. Κι αυτή ο χιάμο ρε παιδί μου το σκασε με τον μπαρ. Εμείς το πγάδ κατούρσαμε. Γιατί να μας τον μπαρ? Τι έπαθες, Μαρή, γιατί γουρλώνεις τα μάτια σου? Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έσωσες νωρίτερα μέσα στην τάξη. Δεν ήξερα να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πολύ ειλικρινά. Είσαι και γαμώ τα παιδιά. Να σε καλά, ρε Λινίτσα. Δεν πάμε τώρα γιατί θα κάσω μεταστικό. Τα πούμε στον δρόμο. Πάμε, πάμε. Τι έπαθες τώρα? Μια χαρά ήσταν νωρίτερα. Τι να πάθω, ρε Βαγγελάκη. Φαντάζεσαι, κυρία, να στείλει κανένα γράμμα στον πατέρα σου, όπως είπε? Ξέρεις τι έχει να γίνει, θα γίνει ο χαμός στο σπίτι, θα πλακωθείς πάλι με τη μάνα, ο πατέρας θα φωνάς, τιμωρία, κομμένες σε βόλτες, άστα να πάνε. Θα μου ρίχαζε, γι' αυτό κάνεις έτσι. Η Λινίτσα τα έχω σκεφτεί όλα, μη σ' ανησυχεί τίποτα. Ναι, καλά. Ουι, ναι παιδί μου, σου λέω, μη φοβάσαι τίποτα. Τι να πω, μακάρι να μην γίνει τίποτα. Έλα, Γκαλίτσα, έλα, γιατί θα κατέβεις εσύ τώρα. Γεια σου, ταχυδρόμη. Γεια σου, κερατασούλα, όλα καλά? Ο Μπαρμπακότσος τι κάνει, μωρέ, καλά είναι? Καλά είναι, καλά είναι. Τι καλό μας έφερες? Νυφημερίδα, Μπαρμπακότς. Είπα, μην έχεις κανιά επιταγή. Φεύγω, Τασούλα. Χαιρετίσματα στον Μπαρμπακότσο. Να είσαι καλά κι εσείς, γυναίκας. Αμάν, ο ταχυδρόμος. Κερ Παύλο, περίμενε λίγο. Έλα, ρε Βαγγελάκη, τι κάνεις, καμάρι μου, καλά είσαι? Σχόλασατε? Ναι, σχόλασαμε. Να σου πω, ρε κερ Παύλο, σου πει μάνα μου τίποτα? Α, τώρα μόλις νίδα. Δεν μου πει τίποτα, όχι.
άθα ντράπτει φαίνεται. Πώς να σου το πω τώρα. Και Παύλο, ξέρεις, μη ξαναπείς γράμματα στο γραμματοκιβώτιο, μη ξαναβάλεις τίποτα. Γιατί ρε Βαγγελάκη, τι έγινε? Να μωρέ, έχεις σαπίσει από τη βροχή. Καταλαβαίνεις τώρα, βρέχονται, κουτσλάνε και τα περιστέρια, γίνεται και μέσα χταρμάς. Α, και μεταξύ μας, έχω και τη μάνα μου, συμιλητάει συνέχεια. Εκείνο του γκούλου ταχυδρόμου, λέει, βαριέται να μας τα φέρει μέχρι την πόρτα. Δεν βλέπω ότι είναι χαλασμένο. Τι να πω ρε Βαγγελάκη, δεν του πρόσεξα ρε. Τι να πω, θα σας τα φέρνω στην πόρτα ρε εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε. Και Παύλο, όχι όχι, μην τα φέρεις στην πόρτα, στα έχει μαζεμένα η μάνα μου, θα τα ακούεις. Και τι να κάνω ρε Βαγγελάκη, φτιάξτε το τότε το ρημάδ. Και Παύλο, επειδή η μάνα μου τσιγκουνεύεται λίγο και δεν βλέπω να το φτιάνουμε τώρα αμέσως, έρχονται και γιορτές τώρα, έχει έξοδα, καταλαβαίνεις. Τα περνάω εγώ κάθε μέρα το ταχυδρομείο και άμα είσαι τίποτα, θα μου το δίνεις εμένα και θα το φέρνω εγώ σπίτι. Εντάξει. Εντάξει Βαγγελάκη, θα με βγάλεις και από τον κόπο. Θα γλιτώνω δρομολόγιο. Α, και πούσε και Παύλο, άμα κανιά μέρα δεν περάσω, μην ανησυχείς, με το φέρεις από εδώ. Θα περάσω εγώ την επόμενη και θα μου τα δώσεις όλα μαζί, εντάξει. Εντάξει ρε Βαγγελάκη, εντάξει, ό,τι πεις. Πάω τώρα καμάρι γιατί έχω καθυστερήσει, θα τα πούμε. Άιντε, γεια. Γεια σου και Παύλο, γεια σου. Και όπως είπαμε, μην ξεχαστείς. Μην είναι ήσυχος, ναι λέω. Και τώρα κυρία δασκάλα, στείλω σαν γράμματα θέλεις. Yes.